Και πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε πένες με μοσχαράκι. Θα φτιάξουμε ουσιαστικά ένα μπρεζέ μοσχαράκι, ένα κοκκινιστό. Και θα παντρέψουμε στο τέλος τις πένες μέσα, θα ανακατέψουμε και όλα αυτά θα κάνουν την τέλεια σάλτσα τύπου μπολονές με διαφορετικό τρόπο. Είναι μια συνταγή πανεύκολη, μοναδική, μια συνταγή που φτουράει όπως λέμε, γιατί πραγματικά με λίγο κρεατάκι και λίγα ζυμαρικά κάνουμε μια πιατέλα φαγητό. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τις healthy πένες με μοσχάρι μπρεζέ, high protein, θα χρειαστούμε 1 κιλό μοσχάρι, ελιά, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 2 καρότα, 2 στικ σέλερι, 1 κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 φύλλο δάφνης, 1 κουταλάκι του γλυκού, ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλιά της σούπας, πελτέ ντομάτας, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 1 κύβο κότας ή βοδινού, 50 γραμμάρια κρασί κόκκινο, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 1,5 λίτρο νερό, 400 γραμμάρια πένες high protein μέλισσα, 60 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη και 1 τέταρτο από ένα ματσάκι βασιλικό. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε παρμεζάνα, ελαιόλαδο, πιπέρι και βασιλικό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για να φτιάξετε αυτή τη συνταγή πρέπει να προνοήσετε και να χρησιμοποιήσετε μια μεγάλη κατσαρόλα, γιατί όλο το φαγητό μας θα γίνει εδώ μέσα. Οπότε θέλουμε χώρο, πάρτε μια μεγάλη κατσαρόλα, θα σας χρειαστεί 100%. Λοιπόν, αυτό το αφήνω προς το παρόν στην άκρη και θα ανάψω τη φωτιά μου εδώ και πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το κρέας μας. Λοιπόν, έχω διαλέξει ελιά για τη συγκεκριμένη συνταγή, αλλά μπορείτε να βάλετε ό,τι κομμάτι μοσχαρίσου θέλετε. Μπορείτε να βάλετε ποντίκι, μπορείτε να βάλετε κιλότο. Ό,τι έχετε στο ψυγείο σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Άμα δεν έχετε και πάτε στο χασάπι να πάρετε κρεατάκι, τότε μπορείτε να πάρετε ελιά. Λοιπόν, εδώ θέλουμε μεγάλα κομμάτια. Δεν χρειάζεται να ψιλοκόψετε το κρέας σας. Ούτως ή άλλως θα το διαλύσουμε στο τέλος. Απλή διαδικασία. Θέλω να πάρετε καλό ποιοτικό κρεατάκι. Θέλουμε λίγο λιπάκι. Όχι πολύ, αλλά λίγο το θέλουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές στο μοσχάρι με κρέατα που μπορείτε να βάλετε. Το ποντίκι είναι πιο φθηνό, μπορείτε να βάλετε ποντίκι. Ναι, αναλόγως το πώς θα σηκώνει η τσέπη του καθενός. Με φιλέτο σίγουρα δεν γίνεται το φαγητό. Πραγματικά θα χαλάσετε τζάμπα το φιλέτο. Και να έχετε πολλά χρήματα. Λοιπόν, τώρα, όπως είναι η κατσαρόλα μου, ελπίζω να έχει πάρει φωτιά. Έχει πάρει μια χαρά είναι. Θέλουμε ελαιόλαδο και δεν θέλουμε να το παρακάνουμε. Θα ρίξουμε λαδάκι στο τέλος. Πιστέψτε με, αυτό είναι μυστικό που σας λέω και θα πετύχει 100%. Μην το παρακάνετε στο λάδι στην αρχή. Είναι άχρηστο το ελαιόλαδο να το ρίξουμε στην αρχή. Θέλουμε να το ρίξουμε στο τέλος και πραγματικά να μας δώσει όλα τα θρεπτικά συστατικά του και βέβαια το άρωμα από το ελαιόλαδο. Τώρα, όπως είναι το κρεατάκι μας, θα ρίξω λίγο αλάτι και πιπέρι. Εδώ. Τέλεια. Και αλάτι. Εντάξει, μην το λυπηθείτε. Θα κάνουμε πολύ φαγητό. Οπότε βάλτε αλάτι. Εδώ και εδώ. Τέλεια. Κατέψτε με το κρέας. Τέλεια. Οπότε, φροντίστε να κάψει καλά η κατσαρόλα και μόλις κάψει καλά, ρίξτε το κρέας μέσα, εδώ. Και άμα θέλετε να προσέξετε λίγο, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να μην ζαλίζετε το κρέας, όπως το λέω. Μην τα ανακατεύετε όλη την ώρα. Γιατί τότε πραγματικά είναι που θα αρχίσει να βράζει και δεν θα πάρει ωραίο χρώμα. Τώρα, όση ώρα ψήνουμε το κρεατάκι μας, πάμε να ετοιμάσουμε και όλα τα λαχανικά μας. Έχω λίγο καρότο, εδώ. 2 καροτάκια είναι αρκετά. Δεν τα κόβουμε πολύ ψηλά. Εδώ. Θέλουμε για γεύση το καρότο. Σας έχω πει ότι οι συνταγές που θέλουμε να γίνουν νόστιμες έχουν το μυρεπούα. Για άλλους σεφ είναι 3 λαχανικά, για άλλους είναι 4. Εγώ πάω, ανάλογα στην περίπτωση ότι βρίσκεται στο ψυγείο, πράσο, σέλερι, κρεμμύδι και καρότο είναι τα 4 λαχανικά που χρησιμοποιούμε σε όλες μας τις συνταγές. Είναι τα λαχανικά που πραγματικά κάνουν το φαγητό μας 10 φορές πιο νόστιμο. Άρα έχω σέλερι εδώ. Θα το κόψω και αυτό σε ωραία κομμάτια. Εδώ. Πάει και αυτό μέσα. Και ήδη γνωρίζω, αφού βάλω και το κρεμμύδι μέσα, ότι το φαγητό θα γίνει νόστιμο. Οπότε, πάρτε και το κρεμμύδι, μην ασχοληθείτε πολύ ώρα. Ίσα-ίσα να κάνετε εύκολο το φαγητό σας, αλλά και νόστιμο. Μεγάλα κομμάτια μέσα, εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, πώς πάμε τώρα. Τέλεια. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ανακατεύουμε το φαγητό μας. Εδώ. Αλλά δεν το παραανακατεύουμε. Ανακατεύουμε μία φορά. Αφήνουμε πάλι να πάρει ωραίο χρώμα.
Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να παντρεύουμε όλα τα υπόλοιπα πράγματα που χρειάζεται για να φτιάξουμε ένα κοκκινιστό. Λίγο σκορδάκι. Παίρνουμε το σκόρδο. Το ρίχνουμε μέσα. Όπως βλέπετε το κόβω χοντρό γιατί θα λιώσει πραγματικά το σκόρδο. Θέλουμε ένα φύλλο δάφνης. Θέλουμε λίγο ζάχαρη. Τελτέ ντομάτας. Το τελτέ ντομάτας γιατί μπαίνει. Γιατί είναι κοκκινιστός. Απάντηση, γιατί είναι κοκκινιστός. Ναι, αλλά θα ρίξουμε και ντομάτα. Τελτέ ντομάτας μπαίνει για να δώσουμε ωραίο σώμα στο φαγητό μας. Οπότε με το που ρίξουμε το πελτέ, φροντίζουμε πάντα με πάντα να ανακατέψουμε λίγο, να ψηθεί λίγο πελτέ για να δώσει καλύτερο σώμα στο φαγητό μας. Εδώ. Υπέροχο άρωμα, υπέροχη γεύση, υπέροχα υλικά. Πραγματικά θυμίζουν Ελλάδα. Γιατί όλοι έχουμε μεγαλώσει στην Ελλάδα με κοκκινιστά. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην φτιάχνει κοκκινιστό. Και νομίζω ότι κάθε σπίτι φτιάχνει το δικό του κοκκινιστό. Δηλαδή, άσχετα που βάζουμε όλοι τα ίδια υλικά, επειδή όλοι έχουμε μάθει κάπως συγκεκριμένα να τα βάζουμε τα υλικά μας μέσα στην κατσαρόλα, πάντα το φαγητό βγαίνει λίγο διαφορετικό. Οπότε ξέρεις ότι στην κυρία Μαρία θα φάω διαφορετικό κοκκινιστό, στην κυρία Νικολέτα, δεν ξέρω πώς σκέφτηκα, θα φάω διαφορετικό κοκκινιστό και στην κυρία. Πες ένα όνομα. Αντωνία. Και στην κυρία Αντωνία σίγουρα θα φάω το καλύτερο κοκκινιστό ever. Δεν ξέρω γιατί, αλλά η κυρία Αντωνία φημίζεται για το κοκκινιστό της, σωστά. Και η κυρία Ελευθερία. Και η κυρία Ελευθερία, μάνος ήταν. Okay. Λοιπόν, τώρα θα ρίξω έναν κύβο κοτόπουλο ή μοσχάρι, βάλτε ό,τι θέλετε. Θα σβήσουμε λίγο κρασάκι. Βάλαμε και τη ζαχαρίτσα, θα ισορροπήσει το κρασί τέλεια. Καταπληκτικό. Επειδή βάλαμε πάρα πολύ λίγο κρασί, δεν χρειάζεται να το εξατμίσετε. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε τώρα όλα τα υγρά μας. Λίγο ντομάτα και το νερό μου. Και σίγουρα θα σας φαίνεται πάρα πολύ η ποσότητα που έχω ρίξει μέσα, έτσι δεν είναι. Σε καμία περίπτωση, άμα κάναμε ένα κοκκινιστό, δεν θα ρίχναμε τόσο νερό μέσα, γιατί θα μείνει πάρα πολύ νερούλο το φαγητό μας. Αλλά εδώ πέρα, σε αυτή τη συνταγή, χρειαζόμαστε αρκετό νερό. Γιατί? Γιατί μόλις γίνει το φαγητό, σε αυτό το υπέροχο ζουμάκι που θα φτιάξουμε, θα ρίξουμε μέσα στα ζυμαρικά μας για να βράσουν. Οπότε όλη η γεύση από αυτό το ζουμί θα πάει μέσα στα ζυμαρικά και επίσης τα ζυμαρικά, επειδή θα βγάζουν το άμυλό τους καθώς ψήνονται, θα δέσουν και τη σάλτσα μας και θα την κάνουν τέλεια, πηχτή και πάρα πολύ βελούδινη. Τώρα, άμα βάλω τέρμα τη φωτιά και αφήσω ανοιχτό το καπάκι, σε μία ωρίτσα δεν θα υπάρχει σταγόνα νερό μέσα. Οπότε αυτό που θέλω να κάνετε είναι με το που δείτε τις πρώτες μπουρμπουλήθρες, να χαμηλώσετε τη φωτιά στο μέτριο. Θέλουμε να σιγοβράζει, πρέπει να βράζει το φαγητό μας. Θα κλείσετε με καπάκι. Πολύ καλά. Και αναλόγως με το κρέας που έχετε επιλέξει, θα χρειαστεί το φαγητό 1,5 με 2 ώρες. Και μόλις γίνει το φαγητό μας, θα προσθέσουμε και τα ζυμαρικά για να κάνουμε το τελικό βρασμό και ουσιαστικά να σερβίρουμε. Ο όρος μπρεζέ υποδηλώνει ένα συγκεκριμένο τρόπο ψησίματος, σύμφωνα με τον οποίο το φαγητό μαγειρεύεται σε μια σκεπασμένη κατσαρόλα για πολλές ώρες σε χαμηλή θερμοκρασία. Το κρέας μαλακώνει, ενώ ο ζωμός παραμένει στο φαγητό. Έτσι διατηρείται όλη η νοστιμιά. Και μετά από 1,5 ωρίτσα, το κοκκινιστό μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Όλαλα. Φανταστικό. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα ζυμαρικά μας. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ πένες high protein μέλισσα. Πρόκειται για μια σειρά ζυμαρικών με 50% περισσότερη πρωτεΐνη, τα οποία σχεδιάσαμε μαζί με τη μέλισσα και είναι ιδανικά για όσους προσέχουν τη διατροφή τους. Έχουμε την πρωτεΐνη από το κρέας μας, θα πάρουμε και έξτρα πρωτεΐνη από τα ζυμαρικά μας, οπότε το γεύμα μας θα γίνει πάρα πολύ θρεπτικό και ιδιαίτερο. Εμένα σε αυτά τα ζυμαρικά μου αρέσει περισσότερο το ότι έχουν φανταστική γεύση και τις βγάζει αρώματα από ξηρούς καρπούς. Σίγουρα μου αρέσει και το ότι έχουν περισσότερο πρωτεΐνη, αλλά η γεύση τους είναι αυτό που πραγματικά με συγκλονίζει. Λοιπόν, θα ρίξουμε όλη τη συσκευασία μέσα, οπότε ανοίξτε, εδώ. Ρίξτε τα μέσα και τώρα. Χαμηλή φωτιά μας, θέλουμε περίπου 8 λεπτάκια σε σιγανή φωτιά με ανακάτεμα μέχρι που να γίνει το φαγητό μας. Θέλουμε ουσιαστικά να ψηθούν τα ζυμαρικά μας και το νεράκι μας να απορροφηθεί από τα ζυμαρικά αλλά να έχει μια ελαφριά σάλτσα το φαγητό μας. Δεν θέλουμε να στεγνώσει τελείως. Τώρα, σε περίπτωση που χρειαστεί να προσθέσετε κι άλλο νεράκι, όπως εδώ πέρα χρειάζεται λίγο, αυτό που πρέπει να προσέξετε το νερό σας να είναι ζεστό. Άμα ρίξουμε κρύο νερό μέσα, σταματάμε το βρασμό, οπότε θέλει παραπάνω ώρα. Θέλει περίπου 2-3 λεπτάκια παραπάνω βράσιμο. Οπότε έχω τα βραστήρα μου εδώ. Προσθέτω λίγο νεράκι, δεν το παρακάνω, γιατί θέλω να αφήσω σάλτσα. Κοιτάξτε πόσο λίγο πέβαλα. Και σε 8 περίπου λεπτάκια το φαγητό μου θα είναι έτοιμο. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο, κοιτάξτε εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα για τις τελικές πινελιές. Θα το κάνω εκτός φωτιάς, οπότε βγάζουμε από τη φωτιά, σβήνουμε τη φωτιά και ήρθε η ώρα για τον κύριο ελαιόλαδο. Θέλω να ρίξετε περίπου
2-3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο στρούρας για να μυρίσει το φαγητό μας. Φρέσκο ελαιόλαδο. Αλλά διατροφικά το φαγητό μας δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Και κοιτάξτε τι θα κάνω. Έχω παρμεζάνα. Θα τρίψω φρέσκια παρμεζάνα εδώ, μέσα στο φαγητό. Ρίχνω μία δόση και ανακατεύω. Ρίχνω άλλη μία δόση. Και ανακατεύω. Δεν θέλουμε πολύ παρμεζάνα, τρέχουν τα σάγια πραγματικά. Θέλουμε περίπου 50 γραμμάρια, 50 με 70, συν έξτρα για το σερβίρισμα ή οποιοδήποτε άλλο τυράκι σας αρέσει. Μπορείτε να βάλετε πεκορίνο, μπορείτε να βάλετε μια γραβιέρα ελληνική, αλλά εξαρτάται από τα γούστα. Και με το που ρίξετε την παρμεζάνα σε δόσεις, θα δείτε το φαγητό θα δέσει ακόμα παραπάνω. Και έχω εδώ πέρα λίγο βασιλικό. Θα πάρω και ένα φιλαράκι ωραίο στο τέλος για το σερβίρισμα. Αυτό το κρατήσω για το τέλος. Και μαχαίρι. Φρέσκος βασιλικός στο τέλος. Παναγία μου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχουμε φτιάξει. Το καταλαβαίνετε. Εδώ. Μέσα βασιλικός. Και αυτό που θα κάνω είναι στο τέλος να ρίξω μπόλικο φρέσκο πιπέρι. Άσχετα που θα ρίξω και στο πιάτο. Θα ρίξω και λίγο πιπέρι μέσα. Εδώ. Παναγία μου. Και έτσι κάντε μια πρώτη δοκιμή σε αυτό το σημείο να δείτε αν θέλετε λίγο παραπάνω αλάτι, πιπέρι, βασιλικό. Ουσιαστικά ψάξτε μια αφορμή για να δοκιμάσετε το φαγητό σας λίγο παραπάνω. Παναγία μου. Τι να πω τώρα εγώ για αυτό το φαγητό. Παναγία μου. Είναι comfort food, γιατί είναι comfort food, δηλαδή βγάζει έτσι πιο οικογενειακό, αλλά είναι πλήρες γεύμα. Ουσιαστικά πήραμε λίγο κρεατάκι, βάλαμε τα ζυμαρικά και φτιάξαμε ένα φαγητό όνειρο. Για αυτούς που προσέχουν τη διατροφή τους, έχουμε κρέας με πρωτεΐνη μπόλικη, γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει μοσχάρι και έχουμε και τα ζυμαρικά μας που και αυτά έχουν έξτρα πρωτεΐνη. Και κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Λίγο έξτρα παρμεζάνα από πάνω. Αφήστε να λιώσει εδώ. Λίγο έξτρα ελαιόλαδο από πάνω. Λίγο πιπέρι από πάνω. Και αυτή η υπέροχη φούντα βασιλικού. Top. Διατροφικά, καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να τρως ένα ολόκληρο κομμάτι από μοσχάρι, από πρωτεΐνη. Τα λιπαρά που έχουμε είναι πολύ καλά γιατί είναι φρέσκο ελαιόλαδο μόλις στο τέλος, εκτός από λίγο παρμεζάνα που βάλαμε. Και βέβαια έχουμε τον καλύτερο υδατάνθρακα λόγω των ζυμαρικών μας. Αυτό το πιάτο είναι ένα πιάτο υπερπαραγωγή, πεντανόστιμο και διατροφικά πραγματικά δεν συγκρίνεται τίποτα μαζί του. Για τις healthy πένες με μοσχάρι μπρεζέ, high protein. Κόβουμε το κρέας σε κομμάτια, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και το σοτάρουμε σε μια κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά από όλες τις πλευρές μέχρι να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε τα καρότα, το σέλερι και το κρεμμύδι. Ρίχνουμε το σκόρδο, τη δάφνη, τη ζάχαρη, τον πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το θυμάρι, τον κύβο κότας, σβήνουμε με το κρασί και μόλις εξατμιστεί βάζουμε την ντομάτα κονκασέ και το νερό. Καλύπτουμε με το καπάκι την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε σε μέτρια φωτιά για 1,5 με 2 ώρες. Στο τέλος προσθέτουμε τις πένες. Σιγοβράζουμε για 8 με 10 λεπτά μέσα στη σάλτσα με το μοσχαράκι, ανακατεύοντας ανατακτά διαστήματα μέχρι να βράσουν οι πένες και να λιώσει το κρέας. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό. Αφαιρούμε από τη φωτιά, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο, την τριμμένη παρμεζάνα σε δόσεις, τον βασιλικό ψιλοκομμένο, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τις πένες με το μοσχαράκι, ρίχνουμε τριμμένη παρμεζάνα, ελαιόλαδο, πιπέρι και γαρνίρουμε με βασιλικό. Αυτό το φαγητό πραγματικά περνάς ώρα μαζί του, δεν αφήνεις κανένα να σε διακόψει. Πω πω Παναγία μου. Το κρέας λιώνει στο στόμα, τα ζυμαρικά βγάζουν αυτή την απίθανη γεύση ξηρών καρπών. Βασιλικός, ελαιόλαδο, παρμεζάνα, πιπέρι, όλα στην εντέλεια. Καλή μας όρεξη.